πάρα πάρα πολύ σύντομος, γιατί τουλάχιστον μετά από αυτά που είπε ο υπουργός, που μίλησε εν πάση περιπτώσει και για το τι γίνεται τη χώρα στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο και ποιες είναι οι ανησυχίες εν πάση περιπτώσει για το περιβάλλον, νομίζω λίγα τι κάποιος θα προσθέσει και κυρίως ότι πρέπει να ακούσουμε και τους ειδικούς που είναι εδώ, μια και είναι κυρικό το θέμα. Θέλω να σας χαρώ, φίλε Πάνο, για αυτό το επίκαιρο θέμα. Φυσικές καταστροφές δεν είναι θεομηνίες που διοργανώνει το Παρατήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον όρο φυσικές καταστροφές από το θεομηνίες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκας στο βιβλίο του Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, ο όρος φυσική καταστροφή έχει οριστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, έχει ταξινομηθεί μάλλον με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, είναι τα στοιχεία εκείνα του φυσικού περιβάλλοντος που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και προκαλούνται από δυνάμεις ξένες και άγνωστες από αυτόν. Δεύτερον, η πιθανότητα εμφάνισης ενός δυνητικά καταστροφικού γεγονότος μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Και τρίτον, μια φυσική ανθρωπογενή γεωλογική κατάσταση ή φαινόμενο κατά την οποία παρουσιάζεται πραγματικό ειρηνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή της περιουσίας. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα μας τα αναπτύξουν οι ειδικοί και πολύ περισσότερο και πολύ πιο αναλυτικά να σταθώ με δύο λόγια μόνο σε αυτά που ζήσαμε στην περιοχή μας, που αναφέρει ο κ. Υπουργός και ο Δήμαρχος. Η τεράστια πυρκαγιά του Ιουλίου στους Δήμους εδώ της Ραφίνας και του Μαραθώνα ήταν διαφυγήτα μια φυσική καταστροφή. Όμως θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε και με τον όρο που βοηθείται σαν κάτι έκτακτο γεγονός, αφού είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Δεν θα αναφερθώ σε τραγικά αποτελέσματα τα οποία έτσι και αλλιώς είναι σε όλους μας γνωστά. Αν θέλαμε όμως να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα έτη αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, με μια πρώτη προσέγγιση θα μπορούσαμε να πούμε τουλάχιστον πέντε παραμέτρους για αυτό το συμβάν. Πρώτον, οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Η ένταση του ανέμου ξεπερνούσε τα 10 με 11 ποχών και σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνούσε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε βιώσει πάρα πολλές πυρκαγιές στην περιοχή μας. Και πέρυσι στον Κάλαμο, ο αέρας ήταν 6 με 7 ποχών. Εκεί για τις μέρες είχαμε χρόνο να ειδοποιήσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τα λοιπά. Εδώ το συμβάν, όπως το είδατε, εξελίχθηκε μέσα σε μισή ώρα και αρκετά το πολύ μία ώρα και το πώς αστρό το βιώσαμε. Λόγω του δυνατού ανέμου, η ταχύτητα εξάπλωση της φωτιάς, που όπως πολλοί επιστημονικοί φορείς διαπίστωσαν και στέκονται στους επιστημονικούς φορείς και όχι στις αντιπαραθέσεις που έχουμε εμείς, που συνήθως είναι υποκειμενικές οι απόψεις μας, σύμφωνα λοιπόν με πολλούς έτους επιστημονικούς φορείς, δεν ήταν δυνατόν αυτό το φαινόμενο να το αντιμετωπιστεί. Το φυσικό περιβάλλον, η μορφολογία του εδάφους, η πυκνή βλάστηση και κυρίως τα πεύκα αποτελούσαν την πιο κατάλληλη καύσιμη ύλη για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Τέταρτον, όσον αφορά στην κατοικημένη περιοχή, αναφέρει και την προηγούμενη ομιλητέ, ο τρόπος με τον οποίο έχει χτιστεί, αναφέρομαι στην αυθαίρετη δόμηση, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι εξάλλου όλη της Αττικής και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, βέβαια, δυσκολεύει την όποια επιχειρησιακή επέμβαση για την αντιμετώπιση των φαινομένων και κυρίως την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού. Τεράστιο θέμα αυθαίρετη δόμηση, τεράστιο θέμα τι έχει γίνει, τεράστιο θέμα για τη μέτρα που κατά καιρούς προβλεπόντουσαν και προβαζόντουσαν δεν προχωρήσανε, τεράστιο θέμα για τι πολεοδοτικές μελέτες σε όλη την Ανατολική Αττική, τουλάχιστον τα 20 και 30 τελευταία χρόνια, είναι σε κάποια συρτάρια και δεν προχωράνε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει όμως να αναπτύξουμε σήμερα, απλώς το εντοπίζω. Και ένα πέμπτο βεβαίως που έχει να κάνει με τον συντονισμό των υπευθύνων των αρμοδίων φορέων του δημοσίου, της τοπικής αυτοδίκησης των εθελοντικών οργανώσεων των κατοίκων και ο καθένας στο κάθε χώρο που τα αναλογεί και πώς έπρεπε να αντιμετωπίσει και πώς έπρεπε να λάβει μέρος για την αντιμετώπιση αυτού του συμβάντων. Τα παραπάνω είναι μερικές από τις αιτίες καταστροφικής φωτιάς εδώ στο Μάτι, τα οποία ως γνωστό διερευνούνται τόσο από τους αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς όσο και από τη δικαιοσύνη. Και δεν έχουμε συμπεριλάβει το αρχικό αίτιο που προκάλεσε αυτή την καταστροφή. Και αυτή βέβαια η αιτία σίγουρα δεν ήταν η οργή του Θεού, δεν ήταν η θεομηνία. Σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια Αττικής, επειδή έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, θέλω να τονίσω για μια άλλη φορά το εξής.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η περιφέρεια Αττικής σε καμία περίπτωση δεν έχει καμία επιχειρησιακή ευθύνη στην κατάδυση των πυρκαγιών. Δρά επικουρικά στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μια και πυροσβεστική είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σε όλες τις πυρκαγιές, η περιφέρεια είναι βοηθός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο με θηπητιοφόρα είναι αυτά, μηχανήματα, έργο είναι αυτά. Απομάκρυση, όπως θα μιλήσω μετά για την απομάκρυση που έγινε πέρυσι στο Κάλαμο. Επικουρική είναι η βοήθεια αυτή που έχει να προσφέρει η υπηρεσία, επειδή γράφει πάρα πολλά, δεν έχει δούρου, ούτε οχήματα, ούτε πυροσβεστικά, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Η αυτοδιοίκηση γενικά και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, αυτά τα οποία οργανώνουμε είναι ακριβώς για να βοηθήσουμε αυτά τα συμβάντα. Βεβαίως έχουμε μια σημαντική και σπουδαία δουλειά να κάνουμε στο πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο, συγκαλούμε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δύο φορές το χρόνο το τακτικό, που έρχονται όλοι χωρί, και ανάλογα με τα συμβάντα μπορεί να έχουμε και έκτακτες συνεδριάσεις που ακριβώς αντιμετωπίζει την κατάσταση και βλέπει. Εκεί μετέχει αυτοδιοίκηση, μετέχουν οι φορείς της πολιτείας, η πυροσβεστική, η αστυνομία, οι πάντες, κυρίως εθελοντικές οργανώσεις και συντονίζουμε τόσο την πρόληψη, όσο και όταν έχουμε ένα συμβάν, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως και σε δεύτερο επίπεδο, οι Δήμοι συγκαλούν τα δικά τους, τα τοπικά συντονιστικά όργανα και λαμβάνουν και αυτά στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι στην περιοχή μας γίνεται και γίνεται και πάρα πολύ συστηματικά και κάθε χρόνο αλλά και σε κάποια συμβάντα. Επειδή λοιπόν πολλά έχουν απομακρυνθεί και ειδικά για το θέμα της απομάκρυνσης των κατοίκων στις περιοχές που βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοια φαινόμενα, θέλω να διευθυνήσω το εξής. Ακούμε τον όρο εκένωση. Ο όρος εκένωση αφορά οργανωμένους χώρους όπως μπορεί να είναι μια κατασκήνωση, ένας παιδικός σταθμός, ένα γυροκομείο, όπου προϋπόθεση ένας τέτοιος φορέας για να λειτουργήσει είναι να μας έχει φέρει το σχέδιο πυρόσβεσης που έχει και το σχέδιο εκένωσης του προσωπικού, αλλιώς δεν αδειοδοτείται. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάποιος που διευθύνει και πολύ πιο εύκολα μπορεί να γίνει μια οργανωμένη, εδώ χρησιμοποιούμε επεκένωση. Στις άλλες περιπτώσεις είναι ο όρος απομάκρυσης. Ο όρος απομάκρυσης είναι ένα προληπτικό μέτρο, προληπτικό είναι, που λαμβάνεται όταν έχεις και τον χρόνο βεβαίως. Εντολή δίνει πάντα η πυροσβεστική υπηρεσία που έχει και τον κύριο λόγο στην αντιμετώπιση των συμβάντων και ανάλογα αν αφορά σε μια στα όρια ενός μονοδήμου την εντολή την παίρνει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Αν είναι πολλοί Δήμοι μαζί, τότε την ευθύνη της απομάκρυσης μετά την εντολή της πυροσβεστικής την έχει η περιφέρεια. Αυτό όμως όταν έχει στον χρόνο, γιατί όπως σας είπα, προληπτικό μέτρο. Όταν το συμβάν γίνεται με τις συνθήκες που έγινε εδώ και είσαι μέσα στο συμβάν, η φωτιά είναι μέσα στο οικισμό, πλέον την απόλυτη ευθύνη την έχει πυροσβεστική και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μπει μέσα. Ούτε ο Δήμαρχος επιτρέπεται να μπει στον χώρο πλέον μέσα στο μέτωπο, ούτε ο Περιφερειάρχης, ούτε κανείς άλλος. Ο μόνος που έχει την ευθύνη στο τι γίνεται είναι πυροσβεστική και αυτό τουλάχιστον πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας με τις πολλές εμπλεκόμενες αρμοδιότητες κάνει τι, ποιος, πώς και τι κτλ. Μπλεκόμαστε, παίζει και η πολιτική αντιπαράθεση, παίζει και ο υποκειμενικός παράγοντας και πολλοί βγάζουν συμπεράσματα και γινόμαστε ειδικοί, πολλές φορές από εσφαλμένες πληροφορήσεις και από εσφαλμένο πληροφόρηση για το ισχύον καθεστώς. Βεβαίως, η οδηγία αυτή η πυρία της πυρκαγιάς του Ιουλίου με τις τραγικές απώλειες μας δείχνει ότι θα πρέπει, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι προγραμματίζουμε, τόσο στο τομέα της πρόληψης, όσο και στο τομέα της αντιμετώπισης των όποιων φαινομένων. Από πλευράς της περιφέρειας, βεβαίως επειδή διαβάστηκε από το μήνυμα της περιφερειακής, δεν θα σταθώ εκεί, τι έχουμε κάνει για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, που είναι μια τεράστια προσπάθεια να μην επαναλαμβάνουμε στο κουράζο. Για την Ανατολική Αττική μόνο περίπου ο μισός μας προϋπολογισμός έχει διατεθεί μόνο για τα πλημμυρικά έργα. Τα 250-280 εκατομμύρια προϋπολογισμό έργο που έχουμε. 250 είναι μόνο για τα πλημμυρικά έργα, δεν θα σταθώ. Με δεδομένα λοιπόν τα παραπάνω και με αυτές τις λίγες σκέψεις θεωρώ πολύ χρήσιμη τη σημερινή συνάντηση που αν μη τι άλλο είναι μια προσπάθεια για να διαφωτίσει ακόμα περισσότερο τόσο τα αίτια των φυσικών καταστροφών όσο και για τη βελτίωση της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, αλλά κυρίως και τον τρόπο της αντιμετώπισης τέτοιου φυσικού.
είναι απαραίτητα και να δούμε.